Τώρα, με λαμπρότητα αναμένεται και ο φετινός εορτασμός του πολιούχου του Μεγάλου Κάστρου Αγίου Μινά. Το Ηράκλειο γιορτάζει αύριο, αφού η 11η Νοεμβρίου είναι η μέρα που τιμάται ο Άγιος Μινάς. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με την Έλλη Κοκάλη, η οποία βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Ναό. Πλήθος κόσμου βρίσκεται εκεί. Πολύ λογικό. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες στην πόλη του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα, ολοκληρώθηκε ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, ο οποίος συνοδεύει το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μεγαλομάρτυρα, Μινά, του πολιούχου της πόλης του Ηρακλείου. Να σας πω ότι όλες τις ώρες της ημέρας, σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι σειραίουν στο Μητροπολιτικό Ναό για να ανάψουν ένα κεράκι, να ασπαστούν την εικόνα και το σκήνομα του Αγίου, ζητώντας τη χάρη και την προστασία του. Να σας πω ότι εδώ βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων της πόλης. Μιλάμε για την μεγαλύτερη γιορτή για την πόλη του Ηρακλείου. Ο Άγιος Μινάς έχει συνδεθεί με την ίδια την πολιτισμική ταυτότητα του Ηρακλείου, όπως επισημαίνουν στα μηνύματά τους για αυτή την χαρμόσυνη ημέρα τόσο ο Δήμαρχος Ηρακλείου όσο και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Νωρίτερα είχαμε Εσπερινό και στο Μικρό Ναό του Αγίου Μινά, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο το πρωί με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος και πάλι του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, και βεβαίως θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία παραδοσιακά συνοδεύεται από την παρουσία χιλιάδων πιστών. Αύριο είναι μια επίσημη αργία για το Ηράκλειο, που τιμάμε πίστη και ευλάβεια τον μεγαλομάρτυρα Μινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη.